περίεργο, δηλαδή και στην εφηβεία μου, τα εγκλήματα. Α, ναι. Και τότε μάλιστα τα παρουσιάζαν με έναν τρόπο πιο έτσι, δραματικό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τέλος πάντων τα παρατηρούσα, με ενθουσίαζαν. Δεν είχα φανταστεί στην νομική ότι μπορεί κανείς να ασχοληθεί όντως με αυτό το είδος. Με τα εγκλήματα. Νόμιζα ότι είναι για ανθρώπους υπερβατικούς, ότι... Λοιπόν, ναι, προετοιμαζόμουν για... Μου άρεσε πάρα πολύ. Ο κόσμος του διπλωματικού σώματος είχε έτσι μια αριστοκρατικότητα και κάτι μου έκανε εμένα αυτό. Έκανα και μεταπτυχιακό μετά στο Παρίσι, που έκανα γεωπολιτική και διεθνές δίκαιο. Να μου εξηγήσεις και κάτι άλλο που το ακούσαμε και στο βίντεο. Mm. Είναι μεγάλο κεφάλαιο το οποίο σε εντριγκάρει και όλες οι υπόθεσεις των Stalkers. Ναι. Και ότι έχεις πέσει κι εσύ θύμα. Είναι πάρα πολλοί κόσμος. Πώς τους λένε αυτούς, τυχοδιώκτες. Είναι οι μονικοί, δεν ξέρω, παρακολουθητές που ενοχλούν. Ναι, δεν ξέρω πώς θα το πω. Εσύ που είσαι δημόσιο πρόσωπο, φαντάζομαι θα έχεις ίδιες εμπειρίες. Η αλήθεια είναι ότι έχω μία τέτοια εμπειρία. Εσύ τη δικιά σου θέλω να μου πεις όμως, από πού προέκυψε αυτή η εμπειρία. Τι ακριβώς. Συνονοματή σου επίσης τέτοιες εμπειρίες. Η Ελεονόρα έχει. Δηλαδή είναι ένας κύριος εξαιρετικός, ο οποίος τη στέλνει 70 μηνύματα την ημέρα. Δεν μασάει, που παντρεύτηκε, δεν συνεχίζει. Μπαίνουμε πλέον στις... Παρενοχλητικά μηνύματα. Ή ξέρω εγώ, γεια σου Ελεονόρα, σε θαυμάζω πολύ. Όχι, εντάξει. Βέβαια, αυτό το γράψεις και 70 φορές κάποια στιγμή. Ναι, όχι, είναι επιφημή. Επιφημή πολύ, να μην πω σε λεπτομέρειες. Αυτό πιο πολύ είπα ότι με τρομάζει, γιατί οι άνθρωποι που πέφτουν θύματα του stalking, σου θυμίζω την ταινία Ολέθρια Σχέση. Ναι, ναι, ναι. Τι ήταν σε αυτήν την ταινία, ένας ο οποίος έκανε μια περιστασιακή σχέση με κάποιον από τη δουλειά του και αυτή το πήρε μετά. Αιμονή. Και κατέστρεψε, ήθελε να καταστρέψει και αυτόν και τη. Σκότωσε το κουνέλι. Ναι. Το κάνουν άντρες και γυναίκες το stalking, έτσι, μην σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν. Το θέμα είναι ότι τα θύματα του stalking δεν μπορούν να προστατευτούν, δηλαδή δεν υπάρχει. Κάνεις ασφαλιστικά μέτρα. Ωραία, ναι. Τι λένε τα ασφαλιστικά, αν το πλησιάσεις στα 100 μέτρα, άμα ξαναστείλεις μήνυμα, θα πληρώσεις πρόστιμο. Mm-hmm. Μα κάποιος που έχει αφιερωθεί τώρα να κυνηγάει την Ελεονόρα Μελέτη, δεν τον νοιάζει να πληρώσει και πρόστιμο, επειδή θα σε ξαναπλησιάσει ή θα σε ξαναπάρει τηλέφωνο. Μετά, σε πιο ακραίο βαθμό, κάποιος που είναι θύμα stalking, να τον βοηθήσει κιόλας τον άνθρωπο να τον βάλει στο ψυχιατρίο. Ούτε εκεί τους κρατάνε μία-δύο μέρες. Δηλαδή, αν τα καταφέρεις, το έχω χειριστεί σαν υπόθεση. Έχεις χειριστεί και τη Ελεονόρα στην υπόθεση, δηλαδή πήρες ποτέ έτσι σαν σύζυγος κιόλας στην πρωτοβουλία να απαντήσεις σε αυτόν και να τον ενημερώσεις ότι πρέπει να σταματήσεις. Όχι, γιατί δεν έχει φτάσει σε σημείο χυδαίο ή παρενοχλητικό να είναι κάτω από το σπίτι που, ή να τηλεφωνεί στο σπίτι. Αυτός εκτονώνεται με τα μηνύματα, θέλει να απευθύνεται. Μου έχει συμβεί στην προσωπική μου ζωή σε κάτι που δεν ήταν σχέση, δεν είχα καμία εμπλοκή, είχα γνωριμία. Και πέρασα ένα χρόνο πάρα πολύ δύσκολα και αναγκάστηκα να απευθυνθώ στις αρχές. Και εκεί σταμάτησε. Υπάρχουν άλλοι που δεν μασάνε όμως και συνεχίζουν. Το κάνουν, ξαναλέω, και άντρες προς γυναίκες και γυναίκες προς άντρες. Και γυναίκες προς γυναίκες. Βεβαίως και άντρες προς άντρες και ακόμα μου έχει τύχει εμένα στα πλαίσια φιλικής σχέσης. Είναι μονή. Είναι λίγο πιο εύκολο το stalking τώρα λόγω των social. Είναι πιο εύκολο να βρεις κάποιον. Έχεις social εσύ, τα χρησιμοποιείς? Τα χρησιμοποιώ, καλά, μεγάλη κουβέντα τα social, με έχουν αρχίσει και με τρομάζουν οι διάσταση που έχουν πάρει, γιατί, καλά, εγώ δεν γράφω, δηλαδή, ούτε Twitter, ούτε σχολιάζω. Αλλά μέχρι και πριν 15 χρόνια, πόσο έχουν τα social, από το 5 νομίζω, για να εκφραστείς δημόσια έπρεπε να είσαι δημοσιογράφος. Κακός δημοσιογράφος, καλός δημοσιογράφος, αλλά υπήρχε μια εξασφάλιση ότι είσαι δημοσιογράφος, έχεις λάβει μια εκπαίδευση. Τώρα που μιλούν όλοι, και οι πιο πολλοί δεν μιλούν καλά. Με τρομάζει, γιατί κάποιος που δεν έχει το επίπεδο να εκφραστεί δημόσια, φοβάμαι ότι επηρεάζει τον συνεπίπεδό του. Και υπάρχει λίγο πρόβλημα. Ή haters. Έχω κι εγώ μια μονή. Θέλω να γνωρίσω έναν που σχολιάζουν κάτω από δημοσιεύματα και βίντεο. Το έχω δει και σε υποθέσεις χυδαιότητες αδιανόητες. Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω έναν τέτοιον άνθρωπο. Γιατί? Έχω απορία πώς είναι, γιατί εγώ είμαι καλοπροαίρετος με τους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι έχουμε όλοι μία, το 2020, μία στόφα, ένα μέσο όρο καλό. Πάμε λιγάκι να μου πεις για αυτή την γνωριμία που κατέληξε σε αυτόν τον υπέροχο χάμο που είδαμε στις Πέτσες, που αλλού τον περιμέναμε με βάση τα δημοσιεύματα, κάπου στην Αττική. Αλλού έγινε, σίγουρα έγινε αρκετά νωρίς για κάποιους. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, δεν μπορώ να μιλάω εγώ σε αυτό. Σε 5 μήνες έγινε. Σας φάγαμε. Πόσο? Εγώ στους 2,5 μήνες ήμουν έγκυος. Ναι, και παντρεύτηκε στους 2,5. Παντρεύτηκα πιο μετά. Α.
Τον έψησα λίγο. Πάμε λοιπόν να μου πεις λιγάκι πώς γνωριστήκατε με την Ελεονόρα, γιατί ξέρω ότι κρύβεται και μια σύμπτωση. Ναι, ναι. Αν πιστεύεις στις συμπτώσεις, γύρω από όλο αυτό. Ο θάνατος του πατέρα σου, ας πούμε, είχε και μια έτσι, ναι, πιο υπαρξιακή. Πρώτα απ' όλα η Ελεονόρα είναι η ίδια μεταφυσικό άτομο. Οπότε, αν δεν πιστεύεις σε συμπτώσεις και πράγματα αλλούτερα, δεν μπορείς να είσαι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, με τίποτα. Δηλαδή. Λοιπόν. Ναι, καλά. Εγώ την ήξερα και την εκτιμούσα πάρα πολύ. Το βράδυ που. Όχι που πέθανε ο πατέρας μου, μετά την κηδεία, ήθελα να βγω. Λοιπόν και με πήρε η Σάνη, φίλη μου παλιά. Και πελάτησά μου, η Σάνη Μπαλτζή. Ξέρετε ότι έχει κάνει και πολλά από τα τραγούδια της Ελεονόρας. Ναι, βέβαια. Πολλές επιτυχίες. Βέβαια, βέβαια. Και πολλές επιτυχίες γενικά και ακόμα είναι σε ίστρο διαρκεί αυτό το κορίτσι. Και μια κούκλα και η Σάνη. Και με πήρε η Σάνη και μου λέει: Σπύρο μου, συλληπιτήρια. Ευχαριστώ, Σάνη μου. Δεν είσαι να πούμε ένα ποτάκι. Τι ένα, για 30 εγώ έτσι, στη φάση που ήμουν, άλλο που δεν ήθελε. Και πήγα, λοιπόν, τρέχοντας στη Σάνη να πιω ένα ποτάκι. Μόνος μου θα έκανα παρέα με τη Σάνη. Και εκεί ήταν και η Ελεονόρα. Την είχες ξαναδεί, ας πούμε. Την ήξερα. Ναι, ναι, την ήξερες και υποθέτω ότι θα σου άρεσε και όλας και καλλιτεχνικά. Εντάξει, έχουμε διαφωνίες στη μουσική, πάρα πολλές, αλλά εντάξει, δεν είναι, θα σου πω στη συνέχεια. Και λοιπόν την είδα εκεί, εξεπλάγιν και παρότι δεν ήμουν πολύ καλά ψυχολογικά, πηγαίνω, της λέω καλησπέρα, λέγω μετά, δεν χαίρομαι. Εντάξει, μας είστησε η Σάνη, μας είστησε προξενιό. Έλα, ξέρεις, ναι, ναι. Πες κάτι κι εσύ. Να σου στήσω δικηγόρο μου, με ήξερε και η Ελεονόρα φατσικά, δηλαδή μπορεί από υποθέσεις κτλ. Και της λέω, κοίταξε, της λέω για να μην μακρηγορώ, κάτι που συνηθίζω να κάνω, να μακρηγορώ, τώρα δεν το κάνω, να ξέρεις ότι είμαστε ζευγάρι και δεν το ξέρεις. Πώς αντέδρασε σε αυτήν την ατάκα? Τη άρεσε και μου κάνει εντύπωση που δεν στράβωσε, γιατί μετά που την έμαθα καλύτερα, φαντάζομαι σε μια τέτοια ατάκα η Ελεονόρα δεν θα το έπαιρνε λίγο ηρωνικά. Δηλαδή, σιγάρε μεγάλε, ποιος είσαι, ας πούμε. Και εσύ, ας πούμε, τι ένιωσες όταν την είδες και είπες αυτή την ατάκα? Μετά τη βούτυξα, δεν την άφησα από κοντά μου. Τι ήταν αυτό που στην πρώτη, ας πούμε, επαφή, στην πρώτη ματιά σε κέρδισε τόσο πολύ που έκανες πέρα από αυτή τη δήλωση? Και μετά την Ελεονόρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει τελικά τίποτα άλλο από το. Όχι το αυτό που λέμε του was meant to be, ήταν να γίνει, αλλά είναι η χημεία. Είναι ακατανίκητη. Αυτές οι εκρηξούλες που συμβαίνουν μάλλον μεταξύ μας, των ανθρώπων, και δεν είναι μόνο σε ερωτικές σχέσεις. Και με ένα συνεργάτη σου, με τον αρχισυντάκτη σου εδώ, με τον μακιγέρ σου. Αν δεν υπάρχει χημεία, δεν μπορείς να συνεργαστείς. Πόσο μάλλον να προχωρήσεις και στη ζωή. Μάλλον τώρα, προφανώς, ο Θεός εφήβρε και τον έρωτα. Να τον συνδυάζει με τη χημεία και να φέρει τους ανθρώπους κοντά για να μπορεί να διαιωνίζεται το είδος. Θα ήταν μάλλον τόσο δύσκολο που έπρεπε να εφευρεθεί και ο έρωτας από τη φύση. Από εκείνο το βράδυ ξέρω ότι είσαστε μαζί. Είμαστε χώριστα από εκείνο το βράδυ. Και η απόφαση του να κάνετε ένα γάμο, ας πούμε. Και μάλιστα τόσο σύντομα. Θέλω να μου πεις. Όταν της το είπες της Ελεονόρας. Την τη συζητήσατε και βέβαια θα μου πεις και την αντίδραση των οικογενειών, ναι, σας, έτσι. Ναι. Της λέω, θέλω να είσαι ψύχρεμη και να κατανοήσεις. Είναι ένα κόνσεπτ. Εγώ δεν μπορούσα πάλι, καλά, έχω μια εμπειρία τεράστια, αλλά τώρα και λόγω ηλικίας, πάλι αυτό που λέμε σχεσουλίτσα από την αρχή, αυτό το κουραστικό πράγμα δεν το ήθελα. Πιστεύω και στο Θεό και θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό να λάβει αυτό που μας συμβαίνει μια ευλογία. Δεν φοβήθηκες ότι μπορεί να είναι νωρίς? Είναι νωρίς. Είναι νωρίς, αλλά προτιμήσαμε η σχέση αυτή να εξελιχθεί μέσα από γάμο. Και της λέω, αν πετύχει, πέτυχε. Αν δεν πετύχει. Θα αναλάβω το διαζύγιο. Όχι, εκτός από το διαζύγιο. Εκτός αυτού, θα έχουμε μια ιστορία της προκοπής να διηγηθούμε σε σχέση με παλιά. Φαίνεται να πετυχαίνει πάρα πολύ. Εγώ θα το συνιστούσα σε όλους δύο πράγματα. Πρώτον, ενώ εφόσον μου δίνεις με τη σοφία μου βήμα εδώ να μιλήσω. Πρώτον, στην εποχή μας τώρα, το 2020, δεν θεωρώ κατάλληλη ηλικία, για τα αγοράκια τουλάχιστον, τα 25 και τα 30. Νομίζω ότι, για πάρα πολλούς λόγους, να μην τους εκθέσουμε, νομίζω ότι πρέπει λίγο να... Μεστώσουν παραπάνω. Να μεστώσουν, να κατασταλάξουν σε πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία στην κατασταλαγμένη τους μορφή εκτιμούν και οι γυναίκες. Mm-hmm. Μπορεί να γίνουν πιο γοητευτικοί. Στις γυναίκες που δεν κοιτάνε από ό,τι ξέρω μόνο την εμφάνιση. Αφετέρου μπορεί να συμβεί αυτό που είπα εγώ, δηλαδή μέσα από η σχέση να δεθεί, εκτός από το να ευλογηθεί, να δεθεί
μέσα και από υποχρεώσεις που κοινωνικά γίνει ένας γάμος. Είναι πιο ωραίο. Έχει μεγαλύτερο δικαίωμα η Ελεονόρα να μου πει τώρα γιατί άργησες. Δεν θα μου το πει ποτέ αυτό. Ή γιατί δεν σηκώνεις το τηλέφωνο. Γιατί θα μου υπενθυμίσει, είμαι η γυναίκα σου. Είσαι υποχρεωμένος να μου απαντήσεις. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.